πως εδώ στην Αθήνα δεν προλαβαίνω να κάνω σωστή προπόνηση με βάρη. Τουλάχιστον όχι όπως τα ήθελα. Οπότε, είπα και αποφάσισα να έρθω στο φίλο μου, τον Πρόνοια, τον Δρυμονάκο, ο οποίος τι έχει κάνει, έχει ένα φοβερό, καταπληκτικό μηχάνημα, το οποίο χωρίς κόπο και χωρίς πολύ υδρότα, ναι, και όμως χωρίς πολύ υδρότα, σε κάνει να γίνεσαι κορμάρα. Θα σας τα δείξω όλα βήμα προς βήμα. Μαζί με αυτό. Συμπιναμώ. Αυτό το ψηλό άνθρωπο εδώ, ο οποίος είναι και survivor. Survivor 21 με 18. Παράγει το. Εντάξει, εγώ είμαι πιο πιτσιρίκα, γι' αυτό πήγα πιο μετά. Κατάλαβες, ενώ αυτός είναι παλιός, μεγάλος. Αυτό το αφήνουμε. Λοιπόν, να, εδώ πίσω θα με γυμνάσει. Θα πάω να βάλω τα ρουχαλάκια αυτά. Θα βάλω αυτά τα ρουχάκια. Φοράς αυτά τα ρουχάκια. Και ό,τι θες, θα μου πεις ποιος αρέσει από εδώ, από τη συλλογή μας. Καλά, μετά αυτά. Ας επικεντρωθούμε στη γυμναστική που θα κάνουμε. Διότι μου έχει υποσχεθεί ότι ο ποπός μου θα φτάσει στο Θεό. Κι άλλο. Διότι δεν προλαβαίνω να γυμναστώ. Και είναι η λύση. Μέσα σε 10 λεπτά, 12, έχεις γυμνάσει όλο το σώμα. Όλο το σώμα. 20 άλλο θα κάνεις σήμερα, γιατί αντέχεις εσύ. Τώρα θα ξεκινήσουμε λίγο. 20 λεπτά. 20 λεπτά. Έχω καλωδιωθεί. Ρόμποκο. Καλέ, μ' αρέσω έτσι. Σου πάει. Λοιπόν, θα με γυμνάσεις. Ναι. Χωρίς να με κουράσεις. Εντάξει, αυτό είναι σχετικό. Θα κουραστεί, δεν γίνεται. Γιατί έχεις αυτόν εδώ, εσένα έπρεπε να βάλεις. Κάποια άλλη στιγμή θα βάλω και εμένα. Αν είναι δυνατόν. Και μόνο γυμνάζεσαι, αλλά ψωνίζεις και τα μαγιό σου. Κοίτα εδώ. Κάτσε λίγο να δω. Ωραίο αυτό. Αυτό είναι για τα αγοράκια. Ναι. Δεν έχει από πάνω. Ωραία.